Το να γίνει μια συνεννόηση για ορισμένα θέματα και μια συζήτηση. Γιατί για να κάνει συνεννόηση. Όπως τα εθνικά. Για παράδειγμα το θέμα των εθνικών. Συγγνώμη που θέλω να. Δεν σας προβοκάρω, αλλά πώς μπορεί να γίνει συνεννόηση με την κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπεύθυνος του εξωτερικού του τομέα άμυνας, λέει ότι υπάρχουν κάποιοι που προετοιμάζουν θερμό επεισόδιο. Κοιτάξτε κάτι, ήταν σαφής η δήλωση. Όχι, ήταν μια σαφής δήλωση. Εξηγήθηκε. Έχετε τέτοιες πληροφορίες. Εξηγήθηκε. Προφανώς ο σύντροφός μου θα είχε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες γι' αυτό. Το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος ο Κώστας ο Ίσχος. Δεν θα έλεγε κάτι χωρίς να το έχει ψάξει πρώτα. Αλλά ωστόσο, εκείνο που είναι άξιον, ας το πούμε, άξιον να το συζητήσουμε, είναι γιατί ενώ υπάρχουν κρίσιμα θέματα. Για παράδειγμα, έγινε αυτή η υπόθεση με την Αίγυπτο. Ναι. Που ναι. Γνωρίζουμε, είναι θετικό, έχει θετικές πλευρές, όμως ξέρουμε ότι και αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια νευρικότητα στην Τουρκία. Ναι. Άρα πρέπει να βλέπεις με μια ενιαία στρατηγική αυτά τα θέματα. Γιατί χρειάζεται εκ των υστέρων στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής να γίνει συζήτηση και να μην υπάρχει συνεννόηση πάνω σε αυτά τα κρίσιμα εθνικά ζητήματα. Άρα λοιπόν, δεν είναι να παίζουμε με τις λέξεις. Την ουσία, προσέξτε κάτι. Συνένεση. Την επιδιώκεται τη συνεννόηση για τα εθνικά θέματα. Συνεννόηση είναι μια στιγμή που θα μπορούσε, όπως έπραξε ο κ. Τσίπρας με τον κ. Αβραμόπουλο και πήγε στο Πεντάγωνο και τον συνάντησε, να πράξει το ίδιο με τον Βενιζέλο. Και να του πει, Υπουργέ των Εξωτερικών, έρχομαι να συναντήσω με ενημερώσει. Κοιτάξτε να σα πω κάτι. Εδώ πέρα είναι και ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία διάθεση από την πλευρά τη κυβέρνηση. Διαχειρίζεται ερήμην του κοινοβουλίου μια σειρά ζητήματα. Δεν κάνει συζήτηση ούτε κάνει στη Βουλή. Δηλαδή αυτό και μόνο θα μπορούσε κάποιον να τον εξοργήσει. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Ο Πρωθυπουργός σε πολλά ζητήματα δεν έρχεται καν στη Βουλή να συζητήσει. Αν υπήρχε ένα έδαφος και ένα κλίμα συζήτησης μέσα στη Βουλή, πιθανόν να δημιουργούσε άλλες προϋποθέσεις. Όμως σε κεντρικά ζητήματα δεν μπορεί να υπάρξει. Λοιπόν, παράδειγμα το θέμα του χρέους. Ναι. Άκουσε εδώ τον κύριο Πλεύρη να λέει για το θέμα του χρέους. Κοιτάξτε κάτι. Η αντίληψη όμως που λέει η κυβέρνηση είναι η εξής, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Αυτό λέει ο κύριος Βενιζέλος. Και έρχεται τώρα ο κύριος Σόιμπλε και οι αξιωματούχοι και λένε: Αφού εσείς λέτε ότι είναι βιώσιμο, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να κάνουμε διαπραγμάτευση για το χρέος. Άρα λοιπόν υποθηκεύουν την ίδια τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης της χώρας με αυτά τα μέτρα. Απ' την άλλη, κύριε Καλλιδί, και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι θολό το τοπίο για το τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε και ποιον ακούσουμε. Δηλαδή. Καθόλου θολό. Άλλη θέση ο κύριος Τραγασάκης, άλλη ο κύριος Σταθάκης. Θα πληρώσουμε το εξή. Εδώ υπάρχουν οι τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μία αναζήτηση, ας το πούμε, ποιων τεχνικών πλευρών για το θέμα του χρέους, διότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Η θέση, η βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θα υπάρξει επιδίωξη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Αυτή είναι η θέση που μας. Από εκεί και πέρα έχουμε πει και για το μορατόριο αποπληρωμή των τόκων, έχουμε πει και για την ρύθμιση μερίτρα ανάπτυξη. Είναι ένα πλαίσιο στόχων. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσπάθεια εξειδίκευση. Σας κατηγορούν ότι έχετε πει πολλά και διαφορετικά. Και διαφορετικά και... Στο τέλος, ποιο θα είναι, τι πρέπει να περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ, πάει στην Ευρώπη να διαπραγματευτεί. Τι τους λέει. Όχι, γιατί και τι είναι, άλλο πράγμα, που του λένε είναι όχι. Άλλο πράγμα η απόσυρση, είναι άλλο πράγμα το πάγωμα, είναι άλλο η μονομερής διαγραφή, είναι άλλο η διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του χρέους και το υπόλοιπο μερίτρα ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου πλαίσιο... να πω ότι όλα αυτά, προσέξτε κάτι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, το αίτημα είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Σε αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία και αμφισβήτηση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα σας πούν όχι. Ναι. Το βλέπετε θα δηλαδή. Πουν όχι, γι' αυτό θα γίνει διαπραγμάτευση. Από εκεί και πέρα η διαγραφή δεν φτάνει μόνο. Χρειάζεται ταυτόχρονα και αυτό που λέμε ότι θα υπάρξει μερίτρα ανάπτυξη, αυτό τι υπονοεί. Υπονοεί ότι όσο η χώρα έχει ένα καθεστώς ύφεση, δεν αποπληρώνει τους τόκους. Ναι. Θα υπάρχει μορατόριο μη αποπληρωμή των τόκων. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα στη συσκευασία του ενός. Αυτά δεν είναι γίνεται λοιπόν να γίνει διαφορετικά μονομερός. Πράγματα. Σας ρωτώ κάτι πολύ απλό. Πάτε εκεί. Λέτε αυτό το οποίο μας λέτε. Και σας λένε όχι. Γίνεται να το κάνετε μονομερός. Και αν ναι, από πού θα βρεθούν τα χρήματα για τις υποχρεώσεις της χώρας. Είναι τόσο απλό αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Είναι υποχρεωμένοι, σας το λέω αυτό, θα προκύψουν πολλά ζητήματα. Είναι υποχρεωμένοι να διαπραγματευτούν. Διότι αυτά τα οποία μας δίνουν είναι για να αποπληρώσουν χρέη τα οποία μας έχουν δώσει οι ίδιοι. Ναι. Άρα λοιπόν το βήμα θα το κάνουν, θα διαπραγματευτούν. Μπορεί να μην εξασφαλιστεί ο μείζον στόχο ο οποίο έχουμε, αλλά αφήστε να κυλήσει η διαπραγμάτευση. Θα υπάρχει οπωσδήποτε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που υπάρχει σήμερα, δηλαδή μη διαπραγμάτευση. Βάλτε μια ανατελεία, κύριε Καλλίδη, θα σα δώσουμε το λόγο, κύριε Πλεύρη. Και μια κουβέντα μόνο. Ναι. Είναι εκπληκτικό ότι για πρώτη φορά στη χώρα μα θα έχουμε μνημόνιο χωρίς να πάρουμε λεφτά. Είναι εκπληκτικό.